κύριε Κορέα, καλό μήνα, καλό μεσημέρι, καλό φθινόπωρο και καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Πολλές ευχές μαζεμένες. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας, καλό μήνα. Η Λαϊκή Συσπήρωση Συνάξεων και Μικρών Κυκλάδων και πάλι στις επάλξεις. Εσείς πρώτοι και καλύτεροι, όπως και τις προηγούμενες εκλογές θυμάμαι. Μία μέρα νωρίτερα είχατε καταθέσει το συνδυασμό σας, το ψηφοδέλτιό σας. Για πέστε μας λοιπόν, καταθέσατε την Τετάρτη. Ναι, δεν είμαστε τη τελευταία στιγμή. Και πρώτοι, μάλιστα είμαστε και πρώτοι που κάναμε την καταχώρηση του συνδυασμού στις 8 του μήνα που άνοιξε η πλατφόρμα και πρώτοι ο συνδυασμός που κατατέθηκε και την Τετάρτη πριν το μεσημέρι που καταθέσαμε το ψηφοδέλτιο. Πολύ ωραία. Απαρτίζεται από 69 πρόσωπα το ψηφοδέλτιο. Πώς θα το χαρακτηρίζατε, κύριε Κορέ, και να μας το στείλετε κιόλας να δούμε τα άτομα που είναι. Ναι, είναι έτοιμο. Ήταν μια διαδικασία για να το γράψουμε από το. Κατάλαβαν από τα Excel. Και είναι έτοιμο. Μπορεί να έχει σταλεί και όλα ήδη. Α, πολύ ωραία. Το έχουμε ετοιμάσει δηλαδή. Και οπότε μέχρι το απόγευμα βράδυ θα το έχουμε λάβει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κοιτάξτε, είναι ένα ψηφοδέλτιο που απαρτίζεται από αγωνιστές. Τόσο στους κοινωνικούς αγώνες που συμπορεύτηκαν μαζί μας, αλλά και αγωνιστές στη ζωή, στη βιοπάλη, που μέχρι τη σήμερα παλεύουν με ήθος και αξιοπρέπεια και μηδανικά. Και αποτελείται, απαρτίζεται από εργαζόμενους, αυτοπασχολούμενους επαγγελματίες, επιστήμονες, αγρότες, νέους φοιτητές που θέλουν να έχουν δηλαδή την ανησυχία και να συμμετέχουν στα κοινά. Ναι, έχουμε δει αρκετή νεολαία, πολλούς νέους να συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια αυτή τη φορά και στα δύο άλλα ψηφοδέλτια. Έχετε και εσείς νέους, έτσι? Ναι, έχουμε. Μπράβο, αυτό είναι ελπιδοφόρο, κύριε Κορέ, πιστεύω να συμφωνείτε μαζί μου. Βέβαια, ναι. Γιατί από τη νέα γενιά εξαρτιόνται πολλά και έχει δείξει η νέα γενιά ότι είναι στο χέρι της με τους αγώνες που δίνει να έρθουν καλύτερες μέρες για τον τόπο μας και γενικά για τη χώρα. Ποιος είναι ο στόχος της Λαϊκής Συσπήρωσης για τις επερχόμενες εκλογές στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων? Κοιτάξτε, το πρώτο βήμα με τη συμπόρευση που είχαμε και με τις βουλευτικές εκλογές, γιατί η Λαϊκή Συσπήρωση είναι ο συνδυασμός που στηρίζει το ΚΚΕ σε τοπικό επίπεδο, το πρώτο βήμα έγινε στις βουλευτικές εκλογές με αύξηση των ποσοστών. Τώρα πιστεύουμε εμείς και αισιοδοξούμε ότι θα γίνει το άλμα. Δηλαδή ο κόσμος πια έχει δει, έχει βγάλει τα συμπεράσματά του, ενισχύσει τη Λαϊκή Συσπήρωση, γιατί ξέρει πια ότι είναι η μόνη αντιπολιτευτική δύναμη που μπορεί πραγματικά να φέρει και να ανταπεξέλθει στους αγώνες και αντιπολιτευτικά. Και ο κόσμος το γνωρίζει αυτό. Και πιστεύουμε ότι θα γίνει το άλμα σε αυτές τις εκλογές και θα στηρίξει, δηλαδή θα βγαίνουν περισσότερες δυνάμεις, θα ενισχύσει τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης, τόσο σε δήμους και σε περιφέρεια. Οπότε αυτό θα μεταφραστεί την επόμενη μέρα σε αγώνες. Δεν θα μεταλλαχθεί αυτή η ψήφος, γιατί βλέπουμε τι αλυσβερίσκια γίνονται τώρα και το βλέπει και ο κόσμος αυτό. Και όσο και να προσπαθούν, δηλαδή με αλλαγή ονομάτων, με ανεξαρτητοποιήσεις, με μεταγραφές, δεν μπορούν να κρύψουν όλες οι άλλες παρατάξεις. Ό,τι γίνεται και σε κεντρικό δηλαδή επίπεδο, τη σύμπλευσή τους στα βασικά και στα στρατηγικά ζητήματα που είναι δηλαδή η πολιτική που διέπει την πολιτική των Δήμων και των Περιφερειών. Που δεν είναι άλλα από δηλαδή, την ενίσχυση της ανταποδοτικότητας, τη φορομπηξία στο λαό και όλες τις άλλες δηλαδή ιδιωτικοποιήσεις, εμπορευματοποιήσεις υπηρεσιών, όλα αυτά που έχουν οδηγήσει την κατάσταση εδώ. Εκεί έχουν σύμπλευση όλες οι άλλες δυνάμεις. Ναι. Πιστεύετε ότι η Λαϊκή Συσπήρωση θα μπορούσε να βγάλει περισσότερους από έναν δημοτικό συμβούλου στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο? Βεβαίως, αυτό λέμε και όχι μόνο να βγάλουμε μόνο. Τι ποσοστά θα πρέπει να συγκεντρώσει? Μόνο δύο δημοτικούς συμβούλους, αλλά μπορούμε και πολλούς περισσότερους και γιατί όχι να δώσει και την πλειοψηφία ο κόσμος. Γιατί παίζεται ένα παιχνίδι και το ακούμε τώρα δηλαδή που. Πολλές φορές και από μέσα δηλαδή μαζικής ενημέρωσης ότι είναι το παιχνίδι ανάμεσα σε δύο. Αυτό λέγεται ότι θα έχουμε δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή κατά πάσα πιθανότητα και τα λοιπά. Δεν είναι παιχνίδι ανάμεσα σε δύο. Η Λαϊκή Συσπήρωση είναι εδώ παρόλο τον άδικο νόμο που ο νόμος αυτός βγήκε και είχε συγκεκριμένο σκοπό. Ο σκοπός ήταν συγκέντρωση της εξουσίας. Συγκέντρωση της εξουσίας ώστε πιο εύκολα να παίρνονται αποφάσεις για στρατηγικά ζητήματα
όπως έρχονται την κεντρική πολιτική. Και θέλανε βέβαια να βγάλουν απ' έξω τις πραγματικές αντιπολιτευτικές δυνάμεις που δεν είναι άλλες αυτές του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπήρωσης. Δεν το κατάφεραν αυτό. Και σε πανελλαδικό επίπεδο, σε περισσότερους δήμους, στους περισσότερους δήμους συγκροτήθηκαν ψηφοδέλτες Λαϊκής Συσπήρωσης. Και εδώ θα έχετε ακούσει, μέχρι μάλιστα και σήμερα ακόμα λέγανε ότι η Λαϊκή Συσπήρωση ακυρώθηκε, δεν θα κατέβει. Μέχρι και σήμερα θα ακούσαμε κάτι τέτοια. Και γνωρίζετε κι εσείς ότι γινόταν συζήτηση ότι η Λαϊκή Συσπήρωση δεν θα καταρτήσει ψηφοδέλτιο και όλα αυτά. Εμείς είμαστε εδώ. Εσείς είσαστε έτοιμοι εδώ και καιρό με, με τον ελάχιστο αριθμό ούτως ή άλλως. Που κρίνει όλα αυτά και βάζει πλάτες και βοήθεια ώστε πραγματικά, γιατί ξέρει αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι η ψήφος της Λαϊκής Συσπήρωσης και η ενίσχυση της Λαϊκής Συσπήρωσης θα είναι πάλι για τους πολλούς και όχι για τα κέρδη των λίγων, όπως είναι και το σύστημά μας. Και θα μεταφραστεί σε αγώνες και δεν θα μεταλλαχθεί αυτή η ψήφος. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά και γι' αυτό στηρίζουν και βοηθήσανε για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων όλοι που συμπορευτήκαμε μαζί. Μάλιστα. Ο κόσμος τι σας λέει, κύριε Κορέ? Ο κόσμος υπάρχει αυτή η αισιοδοξία, ότι, γιατί αυτό που σας είπα και την αρχή, δηλαδή ότι αυτό που φάνηκε και στις βουλευτικές εκλογές, ότι θα συνεχιστεί τώρα στο τοπικό επίπεδο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα συνεχιστεί και θα έχουμε αυξημένες δυνάμεις παντού σε όλα τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης. Εύχομαι καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Εδώ είμαστε. Φυσικά καλά. Και θα τα ξαναπούμε μέχρι τις εκλογές. Και μην κάνουμε το κάλεσμα στον κόσμο ότι πρέπει σε αυτές τις εκλογές να βγάλουν πίσω, να αφήσουν πίσω τα διλήμματα, τις αυταπάτες που καλλιεργούν και όλα, να στηρίξουν τη Λαϊκή Συσπήρωση. Γιατί αυτό πραγματικά θα είναι δύναμη μετά για το λαό. Από καλύτερες θέσεις, όσο πιο ενισχυμένοι είναι, από καλύτερες θέσεις θα παλέψουμε για τις πραγματικές ανάγκες του κόσμου και των κατοίκων. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γεια σας.